Λοιπόν, εμείς από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το αίτημα ασύλου του Τζαβάντ Ασλάμ. Δυστυχώς σε εμάς ήρθε αφού αποδείχθηκε σε πρώτο βαθμό, οπότε έχουμε αναλάβει την προσφυγή του στο β' βαθμό που εκκρεμεί και είναι πολύ σύντομα και γι' αυτό τον λόγο μάλιστα αποφασίστηκε και η συνέντευξη τύπου σήμερα. Τώρα, ο Τζαβάντ Ασλάμ νομίζω θα μιλήσουν οι άλλοι ομιλητές για το ποιος είναι. Το ξέρουμε κι εμείς, είναι ο πρόεδρος της μιας από τις πιο δραστήριες κοινότητες των Πακιστανών στην Ελλάδα, με ενεργή κοινωνική παρουσία και ενίοτε πολλές φορές με καταγγελίες είτε κατά ελληνικών αρχών είτε και κατά αρχών της πατρίδας του. Η τελευταία από αυτές τις καταγγελίες κατά αρχών της πατρίδας του και κυρίως κατά της πρεσβείας του Πακιστάν στην Ελλάδα ανάγεται το 2018, αν θυμάμαι καλά, όπου σε συνεντεύξεις τύπου καταγγέλει διάφορα φαινόμενα διαφθορά στην πρεσβεία και πιθανότατα ξαναξεκινάει το πρόβλημα από την πρεσβεία του Πακιστάν. Τώρα, για να μην μακρηγορήσω, έχει την Επιτροπή Προσφυγών στις 4 Αυγούστου που θα αποφασίσει για το αίτημα ασύλου του. Εκτιμούμε ότι το αίτημα ασύλου θα πρέπει να του χορηγηθεί. Γιατί και αυτή τη στιγμή το κράτος του Πακιστάν τον εξητεί, τον ζητάει να γυρίσει πίσω στο Πακιστάν για να δικαστεί για υποτιθέμενα εγκλήματα τα οποία έχει διαπράξει, φέρεται ότι τον καταγγέλει ότι διαπράξει το 2005 ή 2006 με ένα ένταλμα έκδοσης για το οποίο ο Άριος Πάγος το 2007 απεφάνθη ότι δεν θα πρέπει να εκδοθεί πίσω στην πατρίδα του. Αυτό το ένταλμα, παρότι από τότε είναι πλέον ανενεργό, επανέρχεται συνεχώς και υπάρχει στο site της πρεσβείας του Πακιστάν. Έχει αφαιρεθεί από το site της πρεσβείας του Πακιστάν στην ελληνική γλώσσα, αλλά παραμένει στην αγγλική γλώσσα και στη γλώσσα ουντού στα πακιστανικά, δηλαδή. Στη γλώσσα ουντού ενεργό, μάλιστα ζητείται ως, δείτε το, νομίζω, εξητείται ως ο πλέον καταζητούμενος εγκληματίας από τις αρχές του Πακιστάν στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, ο οποίος εκλέγεται με ψήφους συμπατριωτών του σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία, εξητείται με σπίτι σήμερα, αν ανοίξετε το site της πρεσβείας του Πακιστάν, θα δείτε στα press releases, στην αγγλική γλώσσα και στη γλώσσα ουντού, ότι αναζητείται ως ο πλέον καταζητούμενος εγκληματίας, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε νήξη για οποιαδήποτε ενέργεια μετά το 2005 που υποτίθεται ότι ήταν εκείνες οι ενέργειες, παρά μόνο η καταγγελία του πρόσφατες στην πρεσβεία έξω, με συνεντεύξεις τύπου έξω από την πρεσβεία του Πακιστάν το 2018. Εκτιμούμε ότι η υπόθεση ασύλου θα τελεσφορήσει, όπως το ανέφερε και η κυρία Πρόεδρος πριν, η κυρία Χρυστοδουλοπούλου. Δεν έχει σημασία ότι δεν ήρθε ως πρόσφυγας πριν από 25 χρόνια από την πατρίδα του και ήρθε ως μετανάστης. Έχει καταστεί ήδη πρόσφυγας στην Ελλάδα, καθώς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει πίσω στο Πακιστάν, θα υποστεί σοβαρότατες διώξεις. Η υπηρεσία ασύλου έχει κάνει λάθος. Λέει ότι δεν είναι σίγουρο, λέει, αν αναζητείται από το Πακιστάν, όταν ακόμα και τώρα εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της πρεσβείας το όνομά του και η φωτογραφία του. Εκτιμούμε ότι στο δεύτερο βαθμό οι επιτροπές προσφυγών θα το λάβουν σοβαρά υπόψη και θα το χορηγήσουν αυτό που δικαιούται, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, γιατί νομίζουμε ότι το δικαιούται και δεν υπάρχει και άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή τακτοποίησης του στη χώρα. Η στέρηση του διαβατηρίου του από το 2005 του έχει στερήσει και τα πρακτικά το δικαίωμα να λάβει άδεια παραμονής, παρ' μόνο με κυκαιώνα γραφειοκρατικό, όπως έλαβε κάποια στιγμή μια άδεια το 2009, έκτοτε στερείται διαβατηρίου και ο μόνος τρόπος για να παραμείνει στη χώρα και να μην επιστρέψει εκεί που τον καταδιώκουν είναι λαμβάνοντας άσυλο το οποίο το δικαιούται. Και γι' αυτό θα τον υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε.